Συνέγινες μου, αδέλφια μου πολεμιστέ μου, πρέπει όλοι ενωμένοι να τρέξουν την τεράστια διαδικασία των εξωδίκων. Πρέπει να συστρατευτούν όλες οι δυνάμεις μας. Και όλες οι δυνάμεις μας ενωμένες από όλα τα γραφεία μας από την επικράτεια να τρέξουν τα εξώδικα της εφορίας, της ανεξάρτητης αρχής, του φαντάσματος αυτού νου. Να τρέξουν τις ΔΕΗ, να εισπράξει ΔΕΗ τα χρήματα και να γίνουν πολλά εξώδικα. Να φύγουν όλοι από το άγχος της ΔΕΗ και όλη αυτού της ληστρικής διαδικασίας που έχουν βρει τόσους τρόπους μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ να κλέβουν τους συνέλληνες την ενέργεια, τη ζωή μας. Να κάνουν όλοι τα εξώδικα του νερού, ιδιαίτερα το νερό που είμαστε νερό και ιδιαίτερα αυτού του συμπαντικού αγαθού που δεν μπορεί κανείς ούτε να το πουλήσει ούτε να το κόψει, με πολύ συγκεκριμένους νόμους όπου είναι μέσα στα εξώδικα. Και το εξώδικο δεν είναι εξώδικο, είναι εντολή αποπληρωμής. Το εξώδικο είναι ο τρόπος που το στέλνεις να μην αρνηθεί ποτέ ότι του δώσες την πληρωμή του. Πρέπει να γίνουν γρήγορα στους δήμους, οι δήμοι που είναι η πραγματική εξουσία και του συντάγματος αλλά και του βίου μας και φαίνεται και στα ΦΕΚ, αν το θέλετε, ότι η ίδια κυβέρνηση της χώρας είναι στους δήμους και δεν είναι στην κυβέρνηση την ομοσπονδιακή που όλοι μαζί. Η διακυβέρνηση πραγματική είναι στο Δήμο, γι' αυτό και θέλει και 51% να βγει. Πρέπει όλοι να τρέξετε τη διαδικασία να ενημερώσετε όλους τους συνέλληνες στο τεράστιο πόλεμο μας να κάνουν εξώδικα. Πρέπει να κάνουν όσοι πιο πολλοί πάρα πολλά εξώδικα στα ταμεία παντού για να μας δώσουν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε το επόμενο βήμα ώστε να επιτεθούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο το οποίο θα επιτεθούμε σε όλο το καθεστώς και χρειαζόμαστε ένα μεγάλο όγκο συνελλήνων. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τους πολεμιστές μας. Όλοι σας, μα όλοι σας, πρέπει να αναπαράξετε τον εαυτό σας. Πρέπει να αναπαράξετε αυτά που ξέρετε, να τα μεταλαμπαδεύσετε και να αναπαράξετε τον εαυτό σας. Αν όλοι αναπαράξουμε τον εαυτό μας και αυτοί που θα γίνουν και θα αντιληφθούν και θα έρθουν στην Ελλήνων Συνέλευση, θα ξέρουν για ποιο λόγο έχουν έρθει, τι ακριβώς πρεσβεύουν και ποιος είναι ο στόχος που πάμε. Πρέπει γρήγορα να κινηθείτε όλοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να ανοίξετε γραφεία και τα γραφεία για να ανοίξουν θα πρέπει κάθε γραφείο και κάθε συνέλληνας που είναι σε γραφείο ορκισμένος ή μη, ο οποίος έχει αντιληφθεί, έχει καταλάβει τα πάντα, αυτοί θα ανοίξουν στην όμορη περιοχή και στους όμορους δήμους γραφεία. Τα παλιά γραφεία ανοίγουν καινούργια γραφεία. Περιμένετε ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα κατάλαβε ωραία να ανοίξει γραφείο. Θα πρέπει εσείς να τους ενώσετε και θα πρέπει να τους μάθετε πώς λειτουργεί. Άρα λοιπόν τα παλαιότερα γραφεία, οι παλαιότεροι πολεμιστές θα φτιάξουν καινούριους. Θα πρέπει να αναπαράξουμε τα πάντα. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, τάχιστα, για να εκτελεστεί ένα σχέδιο το οποίο τώρα είναι η ώρα που θα επιτεθούμε. Ακόμα δεν έχουμε επιτεθεί. Περιμένουμε, κοιτάμε να ξεκαθαρίσουμε και τα πάντα και μόλις ξεκαθαρίσουν τα πάντα θα επιτεθούμε. Υπάρχει τεράστιο εργαλείο. Μα αυτό το εργαλείο που θα έρθει, ενώ θα είμαστε ένας τεράστιος αριθμός συνελλήνων, πολιτών αυτής της χώρας, θα δώσει ένα μεγάλο χτύπημα σε όλο το παγκόσμιο καθεστώς. Αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους σας, χρειάζομαι όσους περισσότερους γίνεται. Δεν μπορώ να σας πω παραπάνω και δεν πρέπει να σας πω παραπάνω. Όμως επί των οικονομικών, επί των εξωδίκων, επί όλης της Ελλάδος και επί όλου του καθεστώτος, του παγκόσμιου καθεστώτος και του ελληνικού καθεστώτος, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό καθεστώς, ουσιαστικά ξέρετε ότι αυτό το καθεστώς που έχουμε εδώ είναι ξένων κέντρων. Δεν έχει να κάνει με καμία ελληνικότητα, δεν υπάρχει ελληνικό καθεστώς. Υπάρχει ελληνικό σύστημα, γιατί το σύστημα είμαστε εμείς. Αυτή είναι καθεστώς. Και αυτό το καθεστώς σας φαίνεται ότι μιλάει ελληνικά, δεν είναι Έλληνες. Απ' τη μία, απ' την άλλη δεν υπάρχει και καθεστώς ελληνικό.
ελληνικό υπάρχει μόνο σύστημα. Έτσι λοιπόν σας θέλω ενωμένους, όσο πιο πολλά εξώδικα προς όλους, να κάνετε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στο καθεστώς, για να έρθει να δέσει το επόμενο εργαλείο, το οποίο θα είναι και... δεν χρειάζεται να ξαναχτυπήσει το καθεστώς. Με αυτό που θα έρθει και με αυτό που θα γίνει και ο τρόπος που θα γίνει, θα πρέπει να είναι μέσα τα εξώδικα, θα πρέπει να έχει καταθέσει ο κόσμος τα εξώδικά του, τις αποπληρωμές του, μην τα λέω εξώδικα, αποπληρωμές, θα πρέπει να έχει δώσει τις αποπληρωμές του, θα πρέπει να έχει δεχθεί ότι είναι κυρίαρχος Έλληνας ηθαγενής για να έρθει το επόμενο μεγάλο χτύπημα. Γιατί αν δεν κάνεις την αποπληρωμή ως κυρίαρχος Έλληνας, δεν μπορώ να εκτελέσω ένα μεγάλο εργαλείο, ένα μεγάλο όπλο που θα πρέπει να γίνει μαζικά και θα πρέπει να γίνει από κυρίαρχους. Εκεί θα μπλοκάρει όλη η κατάσταση και θα απεμπλοκάρουν όλοι οι Έλληνες. Αυτό θέλω να το θυμάστε και να το βάλετε στο μυαλό σας. Δεν θέλω να αναρωτιέστε τι είναι. Είναι τόσο τεράστιο που δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει καμία παγκόσμια τράπεζα, δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει καμία κυβέρνηση και κανένα καθεστώς δυναστευτικό. Είναι ένα πραγματικά ένα όπλο το οποίο στέλνει όλους στο διάολο. Offset. Τέλος. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζομαι γραφεία, χρειάζομαι συνέλληνες να κάνουν, να έχουν κάνει τις αποπληρωμές τους με εξώδικο τρόπο σε όλες τις υπηρεσίες, στη ΔΕΗ, στο νερό, στη ΔΕΙΑ, στο Δήμο, στην εφορία, στα ταμεία, στις τράπεζες, παντού, παντού, παντού. Είναι όλα έτοιμα τα εξώδικα. Στείλτε τα. Να τα κοιτάξουμε μια τελευταία μια τα άλλα και να τα στείλετε όλοι μαζικά. Όλοι. Αυτό που θα έρθει μετά δεν θα μπορέσει κανένας ποτέ να πει «Οχ, δεν το δέχομαι, οχ, τι είναι αυτό, όλο το καθεστώς θα κάτσει στα γόνατα, θα γονατίσουνε όλοι». Χρειάζομαι όμως μεγάλο αριθμό αποπληρωμών από όλους σας για να συμβεί κάτι τέτοιο, για να εκτελέσω αυτό το όπλο, το οποίο εσείς θα το εκτελέσετε, έτσι. Μετά θα είναι η πληρωμή σας. Δηλαδή, μετά από αυτό θα μπορείτε... Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Συνέλληνές μου, βγείτε έξω, ενημερώστε τους πάντες. Οικονομικά θα απελευθερωθούν όλοι. Νοητικά, σιγά σιγά. Συνειδησιακά, ακόμα πιο σιγά. Πρέπει να έχουν επίγνωση για να πάνε στην Ιτσιακά. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να συμπληρώσω για να μην παραξηγούνται τα πράγματα. Πολλά στελέχη της Ελληνοσυνέλευσης που ορίζονται, άμα το θέλετε, ικανότατα και έχουν πιο πρωταρχικό ρόλο, καλά θα είναι να είναι πιο ανοιχτά στο τι λέω και να αντιλαμβάνονται καλύτερα και πιο γρήγορα. Έχω πει ότι υπάρχει η επιδότηση κάθε 4 χρόνια, 2-3, όποτε γίνονται εκλογές, 60 εκατομμυρίων περίπου, όπου παίρνουν όλοι όσοι θα κατέβουν στις εκλογές. Ωραία. Αυτά τα χρήματα είναι του ελληνικού λαού. Δεν είναι το χαζάρο, δικά μας είναι. Πάντα κλέβουν εμάς. Για να κατέβουν λοιπόν στις εκλογές, για να βγάλουμε τον οποιονδήποτε, υπάρχει επιδότηση. Η επιδότηση δεν είναι χαζάρι, είναι δικιά μας. Όλες οι επιδοτήσεις που δίνουν τα ΕΣΠΑ τα πάντα είναι δικά σου. Δεν είναι δικά τους, δεν έχουν αυτοί τίποτα, μόνο εσύ έχεις. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εκεί έξω είναι χιλιάδες άνθρωποι. Όταν ο πρόεδρος μιλάει και λέει λοιπόν ότι αυτή η επιδότηση, όποιος θέλει και κάνει επιχειρήν, υπάρχει και αυτή η επιδότηση την οποία πάρτε τη όλη, γιατί ο φορέας δεν τη θέλει για αυτόν, αλλά θα τη μοιράσει στα γραφεία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να βγει και να πει, και ιδιαίτερα από επιτελικό στέλεχος, όπως βγήκε ο Γιώργος Σοπούλου και λέει, εγώ πάντως δεν σκέφτηκα ποτέ για τα λεφτά. Ρενάση, να σου πω κάτι. Εσύ δεν το σκέφτηκες. Σκέφτηκες, Ρενάση, που μίσου εκεί πέρα έξω, έξω σε όλη την Ελλάδα, πόσοι άλλοι άνθρωποι διαφορετικοί από σένα υπάρχουν. Μόνο εσύ υπάρχει εκεί έξω. Ή πρέπει να είναι όλοι ως εσένα. Ωραία.
Όποιος δεν σκέφτεται την επιδότηση, πολύ καλά κάνει και ελληνικά κάνει. Ακόμα και δεν μπορεί, ακόμα και δεν θέλει ή δεν πρέπει ή ακόμα έχει και την άνεση. Εκεί πέρα έξω όμως υπάρχουν χιλιάδες συνέλληνες, οι οποίοι σκέφτονται είτε τα έξοδα των γραφείων τους. Γι' αυτό όταν βρήκα λύσεις για να έχουμε φθηνά ενοικιά, προμήθειες με έπιπλα, προμήθειες τα πάντα, πρέπει να τα σκεφτώ. Γιατί εκεί πέρα δεν είναι έναν συμβολή σαν εσένα, που ενδεχομένως να είσαι πιο καλά οικονομικά, που θες να πολεμήσεις. Πολεμάνε και άνθρωποι που δεν έχουν οικονομικά. Αλλά θα κάνουν και ένα επιχειρήν άνθρωποι, οι οποίοι θα πούνε: ωραία, να κατέβω βουλευτής. Όταν κατέβω βουλευτής, θα χαλάσω κάποια χρήματα. Δεν τα έχω. Αν τα δανειστώ ή αν μου βάλουν όλοι οι συνέλληνες, από πού θα τα ξαναπάρουμε. Ακόμα και αυτοί που ενδεχομένως να είναι και λίγο παραδόπιστοι, ρε παιδί μου, και λέει: για κάτσε, από πού θα χαλάσω. Δεν αντιλαμβάνομαι όταν λέω ότι υπάρχει ένα επιχειρήν και υπάρχει και αυτό. Πιάνει όλους. Εγώ όταν μιλάω, μιλάω για όλο τον κόσμο, για όλο το κοινό. Δεν μιλάω μόνο για σένα, βρε Νάνση μου, ή βρε Πέτρο μου, ή βρε Βασίλη μου. Όποιος όμως δεν έρχεται για τα λεφτά, μάλιστα. Ναι, αλλά με τα λεφτά θα πας. Χρειάζεσαι χρήματα. Και μέχρι τώρα που ανοίξανε χιλιάδες γραφεία, με χρήματα ανοίξανε. Δεν ανοίξανε με αγάπη και με λουλούδια, Νάνση μου. Ούτε με φυλάκια ανοίξανε. Χρειαστήκανε χρήματα, λίγα πολλά, αλλά χρειαστήκανε. Και υπάρχουν χιλιάδες συνέλληνες που εργάστηκαν δωρεάν, έβαλαν χρήματα, έβαλαν πλάτη, έβαλαν υδρότα. Και κάποια ακόμα χάνε και τα γραφεία τους. Και ενδεχομένως να αγκομαχήσουν ακόμα περισσότερο για να κατέβουν και εκλογές. Ωραία. Πέραν του ότι βοήθεια θα μπορούμε να δώσουμε εμείς και μεταξύ μας όλοι οι συνέλληνες, γιατί είμαστε ένα και όλοι ενωμένοι, υπάρχει και αυτή η επιδότηση. Δεν αντιλαμβάνομαι, Μπρενάνση μου, γιατί να κάνεις ένα σχόλιο εσύ, ένα στέλεχος, το οποίο είσαι συγκεκριμένο με νομικές απόψεις και ιδιαίτερα τόσο μαζί μας και τόσο μέσα στη διαδικασία και που σε πρότεινα για σύμβουλο. Βλέπεις, Νάνση μου, που ο σύμβουλος ή ο κάθε σύμβουλος ή το κάθε στέλεχος πρέπει να σκέφτεται τι θα λέει και τι θα αναρτήσει. Σαν Νάνση Γεωργοσόπουλου, αναρτήσει ό,τι θέλεις. Σαν σύμβουλος και σαν νομικός και σαν στέλεχος, δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλεις την επιδότηση, τη χαζάρικη. Πες στον κόσμο ότι δεν είναι χαζάρικη και είναι δικά σου τα λεφτά. Υπάρχει ένα εγχείρημα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Μπαίνεις και τα παίρνεις όλα. Υπάρχει και αυτό. Από πού και ως πού είναι παραξηγητέο και πώς το σχολείο σου. Ήθελες να δείξεις στον κόσμο, Βρενάνση μου, ότι είσαι τόσο υπεράνω των χρημάτων. Ωραία, όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν και κατέβεις βουλευτής, και αν θέλεις να κατέβεις, και κατέβεις και πάρουμε τις εκλογές και υπάρξει επιδότηση να την πάρεις, μην την πάρεις, Βρενάνση, άστε στο φορέα. Το δηλώνεις από τώρα για να δούμε τι, Βρενάνση μου. Και κάθε Νάνση που θα κάνει τέτοια ανάρτηση, έτσι. Υπάρχει και αυτό το εγχείρημα. Δεν το σκέφτεσαι εσύ. Δεν πειράζει. Και οι άλλοι που το σκέφτονται, να μην το έχουν στο νου τους. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς θα συζητήσουμε αν το πει ο Αρτέμης. Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό το εγχείρημα. Εγώ όταν μιλάω, μιλάω για όλους. Και πιάνω όλα τα επίπεδα και όλα τα πεδία. Το τι θέλει ο καθένας, το τι μπορεί ο καθένας ή το τι δεν μπορεί ο καθένας είναι μετά η επιλογή του. Γι' αυτό ας προσέχουν μερικά στελέχη ή μερικοί συνέλληνες, οι οποίοι τι θα γράφουν και για ποιο λόγο το γράφουν. Να πούμε και για την ανάρτηση. Ποιο είναι το μήνυμα της ανάρτησης? Ότι η ανάρτηση είναι υπεράνω χρημάτων. Ωραία. Οι άλλοι δεν είναι υπεράνω χρημάτων, γιατί τα έχουν ανάγκη. Τι θα κάνουμε, τους διώχνουμε, ανάρτηση? Δεν είναι συνέλληνες εκείνοι. Όχι, εσύ είσαι συνέλληνιδα, οι άλλοι δεν είναι. Βλέπεις ότι δίνεις ένα μήνυμα το οποίο είναι πόσο ενωτικό. Εγώ δεν σκέφτηκα τα χρήματα. Μπράβο, Νάνση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Κι άλλοι συνέλληνες σαν και εσένα υπάρχουν. Υπάρχουν και οι άλλοι που τα σκέφτονται. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα έρθουν και κερδοσκοπικά για μας. Όχι μόνο για τα 20 λιάρικα, να μοιραστούν μαζί μας. Ωραία. Πρέπει να έρθουν και αυτοί για να πάρουμε την Ελλάδα. Γιατί εμείς κάνουμε ολική ένωση. Γιατί τώρα δεν έχω πολίτες, έχω πει, και πάω να φτιάξω την πολιτεία. Άρα δεν γίνεται εσύ να καλείς να έρθει μόνο αυτούς που γουστάρεις εσύ. Πρέπει να τους καλέσω όλους. Από αυτούς που θα καλέσω όλους θα έρθουν. Μέσα εκεί, μέσα σε όλο τον όγκο των ανθρώπων θα υπάρχουν οι πάντες. Ακόμα και οι απέναντι. Τώρα είναι απέναντι. Μεθαύρο θα είναι μαζί μου. Τώρα είναι απέναντι. Μεθαύρο θα είναι μαζί μου. Γιατί αυτοί που ήταν μαζί μου τώρα δεν πήγαν απέναντι. Για κοίτα τη διαφορά. Οι δικοί μου άνθρωποι δεν ήταν εδώ οι κυνηκτρείς. Δεν πήγαν απέναντι τώρα. Μετά οι άλλοι δεν θα έρθουν από εδώ. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε όλοι ότι θα γράφετε για μια συγκεκριμένη. Και κάθε φορά που γράφει κάποιος θα έχει ένα στο σκοπό.
Αν δεν έχει στόχο και σκοπό, ιδιαίτερα στελέχη το οποίο ακούγονται και που έχουν άποψη πολύ συγκεκριμένη, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί το τι γράφουν. Τι θέλουν να μα πούνε, κάτι θέλουν να πούνε. Να παρατήσουμε τα χρήματα. Ωραία. Πάτε. Ελάτε όλοι οι ρομαντικοί. Με αυτό θα κάνουμε κυβέρνηση. Όχι, θα κάνουμε μόνο κυβέρνηση. Και ο καθένα έχει κάποιο λόγο στο κεφάλι του που το κάνει. Ακόμα και αν είναι παραδόπιστο. Γιατί αυτό, ακόμα και αν είναι παραδόπιστο ή φιλάργυρο, αυτό έχει γίνει γιατί κρύβει την αυθονία του, την οποία έτσι το καθεστώς τον έχει χαράξει. Και δεν έχει γίνει από τη δημιουργία του. Γιατί η δημιουργία του είναι αυθονία. Άρα ας προσέχουμε τι γράφουμε, ας προσέχουμε τι λέμε και ας μην παραξηγούμε τα πάντα. Το εγχείρημα αυτό έχει και αυτό. Και ο φορέας, ο ελληνικός, η Ελλήνος Συνέλευση δεν τα κρατάει ως φορέας, τα δίνει στα γραφεία του. Άρα κάθε γραφείο που θα κατεβάσει και όταν υπάρχει γραφείο το οποίο έχει θέμα χρημάτων και που θα βρει χρήματα, ένα τέτοιο εγχείρημα και ένα τέτοιο ποσοστό ανθρώπων που υπάρχει θα ξέρει ότι εκεί υπάρχει και μια άγγιση πλούτου δύναμης δικιάς του την οποία θα την πάρει. Έτσι λοιπόν να είμαστε και προσεκτικοί και να καλύπτετε πάντα όταν μιλάτε ή όταν γράφετε όλο το φάσμα των συνελλήνων. Να μην σκέφτεστε πόσο πατριώτες είστε εσείς. Ναι, έγινε εσύ. Ωραία. Ο άλλος δεν έχει γίνει. Πώς θα γίνει. Όταν τον πυροβολείς και του λες εγώ είμαι καλός πατριώτης. Εσύ δεν είσαι. Άντε φύγε από εδώ. Τα μηνύματα είναι πολύ συγκεκριμένα συνελλήνες. Εσείς γίνατε ορκισμένοι. Τώρα πρέπει εσείς να κατασκευάσετε, να δημιουργήσετε όλο σας το περιβάλλον. Και για να δημιουργήσεις το περιβάλλον θα πρέπει να είσαι ανοιχτός στα πάντα, τα οποία πάντα είναι μέσα στον νόμο και των αποδείξεων. Τι θα κάνεις, για ποιο σκοπό, για όλο το επίτευγμα με όλες τις αποδείξεις. Και φυσικά ο άνθρωπος θα έρθει γιατί όλοι τους είναι σκαλωμένοι σε χιλιάδες πράγματα. Και μετά λόγω γνώσεως σκαλώνουν σήμερα στη διαβίωσή μας άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν προβλήματα. Θέλει να είναι πολύ καλός πολεμιστής. Μπορεί. Τον βοηθάμε να γίνει. Συνελληνές μου, όλοι στην τεράστια μεγάλη ενωσή μας να φύγουν γρήγορα τα εξώδικα, να είναι οργανωμένα όλα τα εξώδικα από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ώστε να μπορέσει να καθίσει το επόμενο όπλο το οποίο θα έχει της τελικής μορφής του αγώνα. Εκεί τους στέλνουμε όλους στο διάλο. Χρειάζομαι μεγάλον αριθμό συνελλήνων ενημερωμένων όπου μετά θα εκτελέσουν αυτοί όσοι μείνουν. Γι' αυτό θέλει και καλό ξεκαθάρισμα τώρα εδώ. Εδώ θέλει ένα καθάρισμα να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Δεν γίνεται μετά να μας το γυρίσει και να μας το φέρει τούμπα κάποιος ο οποίος τον είχαμε στα σπλάχνα μας. Δεν γίνεται να είναι μέσα σπλάχνα μας και να μας φέρει ένα μεγάλο χτύπημα. Απαγορεύεται. Γι' αυτό θέλει τώρα το ξεκαθάρισμα για να ευθυγραμμιστούμε και να ευθυγραμμιστούν όλα. Για να ευθυγραμμιστούν με αυτό το εγχείρημα που θέλω να κάνω και να εγκαθιδρυθεί σε όλους, σε αυτούς που έχουν ήδη κάνει εξώδικα. Γι' αυτό χρειάζομαι σε όλες τις υπηρεσίες εξώδικα για να εκτελεστεί το επόμενο μέρος που θα είναι το τεράστιο χτύπημα σε όλο το καθεστώς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.